αυτή τη στιγμή υπάρχουν στον πληθυσμό της Ελλάδας, τα 10 εκατομμύρια, χιλιάδες χιλιάδων στρατών ανέργων, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρουν δουλειά και δεν βρίσκουν και ζουν από τη σύνταξη της μαμάς τους ή της γιαγιάς τους, βέβαια και το πιο ισχυρό του σενάριο. Δηλαδή ποιο είναι το όνειρο του νέου Έλληνα, να πάει 40 και να πάρει σύνταξη? Είμαι 28 χρόνια επαγγελματίας. Πρώτη φορά στη ζωή μου χρωστάω στο ΤΕΒΕ, χρωστάω στην εφορία, χρωστάω στο διάολο να πάω να τους βάλω φωτιά, να τους χάσω όλους. Έχω χάσει τον πατέρα μου από μικρό. Έχω παιδευτεί. Έχω μια μάνα κινητικά προβλήματα. Τις κόψανε, τις αλλάξανε τον αδόξαστο στα κοσήματα. Έπασα σε σημείο, είμαι 46 χρονών και περίμενα τη σύνταξη της μάνας μου για να φάμε. Για να φάμε. Έπασα σε σημείο, είμαι 46 χρονών και περίμενα τη σύνταξη της μάνας μου για να φάμε. Για να φάμε. Με σχολεί πολύ. Δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Υπάρχουν άπειρες δουλειές. Άπειρες δουλειές. Δηλαδή ποια είναι η δουλειά για την συνείδηση του Έλληνα 25 ή 30 αυτή τη στιγμή? Ποια είναι η δουλειά? Είμαι διευθυντής σε τράπεζα. Όχι να κάθεται σπίτι του να πίνει φραπέ και να πληρώνεται το δημόσιο. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι όλοι οι Έλληνες έτσι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Το να πίνει κάποιος καφέ είναι αδίκημα ποινικό. Δηλαδή μην τα ποινικοποιήσουμε κιόλα, μην τα φέρουμε στο άλλο άκρο. Το να πιει κάποιος ένα καφέ, ένας νέος άνθρωπος, ένας φοιτητής είναι κακό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε. Όχι, και να έχει δικαίωμα να ονειρεύεται να κάνει μια δουλειά για την οποία σπούδασε και να κάνει αυτή τη δουλειά. Όχι. Έχετε απόλυτο άδικο. Θα σας πω το εξής. Έχετε πτυχίο? Ναι, έχω πτυχίο. Είμαι χημικός. Είσαι χημικός? Ναι. Δουλεύετε ως χημικός? Όχι, δεν δουλεύω ως χημικός. Δεν δουλεύω ως χημικός. Τι δουλειά κάνετε για να ζήσετε? Δουλεύω στο ραδιόφωνο. Αυτό είναι δουλειά δηλαδή? Ναι, αυτή είναι η δουλειά μου. Έτσι βιοπορίζομαι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι παραγωγική δουλειά το να δουλεύετε στο ραδιόφωνο. Τι δεν είναι? Δεν είναι παραγωγική δουλειά το να δουλεύετε στο ραδιόφωνο. Δεν είναι παραγωγική. Θα έπρεπε να είστε στα λιπάσματα το πρωί να δουλεύετε και να έχετε ένα 8ωρο ή ένα 10ωρο παραγωγικής εργασίας στα λιπάσματα και στη γεωργία και μετά να μπορείτε να επιλέγετε τραγούδια τα οποία εσείς πιστεύετε ότι κάνουν καλό στον κόσμο. Να δουλέψετε στα βιοκαύσιμα. Δεν μας χρειάζονται ραδιοφωνική παραγωγή, κυρία μου. Ωραία, κύριε Θηβαίο, και εσείς τότε να μην τραγουδάτε, να αφήσετε την κιθάρα σας και να πάτε να δουλέψετε κι εσείς. Μα δουλεύω, βέβαια, έχω δουλέψει τώρα. Από τα 13 μου δουλεύω. Έχω πτυχίο, διδακτορικό, μεταπτυχιακά κλπ. Πιστεύετε εσείς ότι μέχρι να γίνω αυτός που είμαι και να κάνω αυτό που κάνω, ότι δούλευα στο δημόσιο ή ως διευθυντής σε κάποια εταιρεία που κάποιος με έχω, δεν έχετε καταλάβει. Γι' αυτό και δεν είστε καλή δημοσιογράφος, καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Τι θα πει δύσκολες μέρες? Δηλαδή, ένας Έλληνας για να ζήσει πρέπει να έχει άμεση, να εισπράξει τη μέρα παραπάνω από 20 ή 60 ευρώ. Γιατί μιλάμε σοβαρά αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Υπάρχουν άπειρες δουλειές. Πού να πάει να δουλέψει ένας νέος 20 ετών? Τι να πάει να κάνει, πείτε μου? Πού να πάει να δουλέψει, έστω και σε αυτή τη δουλειά, και να πάρει μεροκάμα το 10 ευρώ, ακόμη και φυλάδια να μοιράσει το δρόμο, θα πάρει 10 ευρώ για όλη τη μέρα και θα κάθεται στον ήλιο. Μπορεί να ζήσει με 10 ευρώ. 10 ευρώ. Να σας πω κάτι, έχω μία πενταμελή οικογένεια και με 15 ευρώ μπορούμε να ζήσουμε και οι 5. Δηλαδή τι πρέπει να φάω, δηλαδή 10 μπριζόλες και μπιφτέκια για να ζήσω με την οικογένειά μου? Δεν είναι μόνο το φαγητό. Έτσι. Τι άλλο είναι? Είναι το ενίκιο, είναι η δέκα. Είναι αμάκρυς στο σκηνιά. Είναι χίλια δυο άλλα πράγματα που πρέπει να πληρώσει κάποιος. Δεν είναι μόνο το μόλ ή το φένα. Τι μου λέτε τώρα? Εξακολουθώ και θέλω να πιστεύω ότι αυτό που περιγράφεται είναι μια Ελλάδα η οποία δεν είναι η δική μου Ελλάδα. Υπάρχουν αυτά που λέτε, αλλά εγώ δεν το δέχομαι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων είναι έτσι όπως περιγράφεται. Αρνούμε να το δεχτώ. Όπως υπήρχαν και διάφορα σχόλια σχετικά με τη δήλωση που έκανε, νομίζω την ίδια μέρα, ότι εγώ θα μπορούσα να ζήσω την οικογένειά μου με 15 ή ακόμα και 5 ευρώ. Εντάξει, αυτό ήταν κάτι πάλι μέσα στα μονταρίσματα. Το γεγονός ότι σίγουρα ότι μια πενταμελής οικογένεια μπορεί να φάει 5 παξιμάδια, 3 ελιές και μια ντομάτα. Δεν έγινε να τρώει αρνί κάθε μέρα, μην τρελαθούμε κιόλας.